Πολλά συγχαρητήρια για την υποψηφή εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε όλοι και βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στο Φιλανθρωπικό για το έργο του και σε όσους βοηθούν σε αυτό, προκειμένου ο Σύλλογος να μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά για να βοηθάει τις οικογένειες πάνω στο νησί. Πραγματικά το έργο είναι ανεκτίμητο. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους μας, τυχερή και δημιουργική, υγεία, αγάπη, ευτυχία και πολλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Εγώ σαν πρόεδρος των Απανταρκών Επιτεμών, η κυρία Ξενούλη, ο οποία είναι πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Δραπητιών, είμαστε κυρίως υπερήφανοι για το χωριό μας και για την προσφορά των δύο συλλόγων στο χωριό μας. Ειδικώς ο Φιλανθρωπικός Συνασύλλογος, ο οποίος λειτουργεί αθόρυβα, εντελώς αθόρυβα, όπως ακριβώς πρέπει να γίνεται που να μην ξέρει δεξιά τι κάνει αριστερά, και προσφέρει ένα πολύτιμο έργο σε πάρα πολλούς ανθρώπους και για τον οποίο είναι όλο το Δυτικό Συμβούλιο αξιέπαινο. Αυτά για το χωριό μας και την προσφορά των δύο συλλόγων. Καλή χρονιά. Σας καλησπέριζομαι. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία στα σπίτια σας. Πάντα με αγάπη. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να δώσει καλύτερες μέρες και για την πατρίδα μας. Και πάντα να αγαπάμε, θέλουμε περισσότερη αγάπη και να βοηθάμε πάντα τους γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που υποφέρουν, αλλά δεν το δείχνουν. Και πολλές φορές ζητάνε μόνο την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια για τη συμμετοχή σας, τη βοήθεια σε όλους που μας προσφέρανε τα δώρα για το λαχνό μας, τη βοήθεια στις κοπέλες του Συλλόγου που πάντα βοηθούν και έφτιαξαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Να ευχαριστήσω τη Ρίτσα τη Στεφάνου για τις πίτες και τα δώρα που κάνει κάθε χρόνο στο Σύλλογο. Όλους όσους πρόσφεραν δώρα στο Σύλλογο για το λαχνό, το Λευτέρι τον Πολέμη, την κυρία Βαλμά για τον ωραίο χώρο που μας έφτιαξε, τους συλλόγους που είναι εδώ κοντά μας και όλο τον κόσμο. Και πάντα να είστε κοντά μας, αλλά και πάντα να κοιτάτε δίπλα σας ποιος μένει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακριβώς δίπλα μας, αλλά ο καθένας έχει την αξιοπρέπειά του και δεν δείχνει τι περνάει. Και πολλές φορές θέλει έναν καλό λόγο μόνο και τίποτα άλλο. Έχουμε πάει σε σπίτια με τρόφιμα και δεν κοιτούσαν τα τρόφιμα, παρά θέλανε κάτι να τους πούμε. Έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος από αγάπη. Επίσης, πολύ εύκολα, αυτό θα το πω γιατί το έχω παράπονο, πολύ εύκολα σχολιάζουμε. Κριτικάρουμε και λένε πολλές φορές, «Α, δίνεις αυτό, ναι, δεν έχει ανάγκη». Μα ένας άνθρωπος για ένα κατοστάρικο δεν ζητάει. Ένα κατοστάρικο τρόφιμα δεν πλουτίζει. Για να τα πάρει θα πει ότι έχει ανάγκη. Τώρα και εμείς άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάπου να κάναμε σφάλμα και να δώσαμε κάπου δεν έπρεπε. Πάντα όμως δίνουμε με τη βοήθεια της κοινωνικής λειτουργού, τις κοπέλες, τη βοήθεια στο σπίτι, τους ιερείς. Και όλο του κόσμου. Και όλο του κόσμου. Όποιος μας λέει, το ελέγχουμε και δίνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και ευχόμαστε καλή χρονιά. Το νόμισμα έπεσε στο χωριό μας. Στο χωριό.